Σήμερα αποφασίσαμε να μιλήσουμε για τα τραύματα. Μία κουβέντα που ούτως ή άλλως έχει πέσει στο τραπέζι τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο διάστημα, και αυτό είναι υγιές. Το να αποφασίζουμε να αποκαλύπτουμε πράγματα και καταστάσεις, συναισθήματα, ακόμα και σκέψεις, συνθήκες που μας απομακρύνουν πολύ από εκεί που θα θέλαμε πραγματικά να είμαστε σαν άνθρωποι και από την εξέλιξή μας και την πορεία μας όπως την νιώθουμε και την ονειρευόμαστε. Ο προηγούμενος καλεσμένος, ο Νικόλας ο Μαγαλιός, μας βοήθησε λίγο να δούμε τα πράγματα και να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλές φορές επιλέγουμε να μην αφήσουμε, να αφήσουμε τα τραύματα να συνεχίσουν να υπάρχουν. Επιλέγουμε να μην κάνουμε την αλλαγή, να μην μετακινηθούμε από αυτό που μας πονάει, γιατί απλά νιώθουμε μία ασφάλεια, γιατί είναι το οικείο μας. Ο επόμενος καλεσμένος, ο άνθρωπος που σε λίγα λεπτά θα αρχίσουμε να συνομιλούμε, είναι ψυχολόγος επίσης, είναι ο Διονύσης ο Μπουγάς. Και ο Διονύσης έχει δημιουργήσει ένα σύστημα. Εγώ θα το πω σύστημα, αυτός θα μου εξηγήσει ακριβώς τι είναι επί της ουσίας, που ακούει στο όνομα Βιογραφική Προπόνηση Μεταμόρφωσης. Όλοι θέλουμε να μεταμορφωθούμε. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας αισθανόμαστε ότι είμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα κουκούλι, το οποίο κουκούλι μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε και να είναι αυτό που σας περιβάλλει, το οποίο θέλουμε να το σπάσουμε, να το σκίσουμε, να βγούμε έξω από αυτό. Σαν μία γένα είναι αυτό και έχει πόνο. Τελικά θέλουμε, δεν θέλουμε. Αν θέλουμε όμως, ο Διονύσης νομίζω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να καταλάβουμε πώς μπορούμε να το καταφέρουμε. Διονύση, είσαι εδώ. Είσαι εδώ, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα. Είσαι καλά. Ναι, με. Είσαι έτοιμος να μας βοηθήσεις να μεταμορφωθούμε. Ανάλογα το τι αντιλαμβάνεται ο καθένας για μεταμόρφωση. Ο κόσμος με τον οποίο δουλεύεις όλα αυτά τα χρόνια, τι αντιλαμβάνεται ως μεταμόρφωση, τι είναι αυτό που πραγματικά αναζητά. Όλοι εμείς δηλαδή. Ναι, συνήθως υπάρχει μια σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που λέμε αλλαγή και μεταμόρφωση. Mm. Δηλαδή, ο κόσμος συνήθως θέλει να αλλάξει τις υπάρχουσες περιστάσεις. Δεν μου αρέσει αυτό που συμβαίνει τώρα, θα ήθελα να αλλάξω. Ας πούμε, δεν μου αρέσει η συμπεριφορά ενός συντρόφου μου, προσπαθώ να τον αλλάξω. Δεν μου αρέσει ο τρόπος που φέρνουν τα παιδιά μου, θέλω να αλλάξω τη συμπεριφορά τους. Άρα έχει να κάνει με τις συμπεριφορές των τριτών. Συχνά, ναι. Δεν λέω μόνο. Ναι. Ή μπορεί κάποιοι άλλοι, ας πούμε, αλλάζουν το περιβάλλον τους. Mm-hmm. Αντί να ασχολούνται με το να αλλάξουν, δηλαδή περιβάλλον, μπορούμε να πούμε ανθρώπους, μπορούμε να πούμε το σπίτι, να αλλάξουμε το feng shui, να πάρουμε ένα σπίτι με θέα θάλασσα, ξέρω εγώ. Και η μεταμόρφωση. Φαντάσου ότι η αλλαγή, μια αντιστοιχεία που μπορώ να χρησιμοποιήσω, είναι σαν να είμαστε μέσα σε ένα τροχό του χάμστερ, όπου τρέχουμε, προσπαθούμε να πετύχουμε και άλλα πράγματα, να έχουμε πράγματα, να έχουμε ωραίο περιβάλλον, συμπεριφορές που θέλουμε κτλ. Αλλά μέσα σε αυτό το, πώς να το πω, τρέχουμε και μένουμε εξαντλημένοι από την προσπάθειά μας να αλλάξουμε είτε τους άλλους είτε το περιβάλλον μας. Ναι. Φαντάσου λοιπόν, μεταμόρφωση, πώς το εννοούμε, είναι σαν να βγαίνεις ξαφνικά από αυτόν τον τροχό. Ενώ μια ζωή σχετίζεσαι με τις εξωτερικές περιστάσεις προσπαθώντας να τις αλλάξεις, τώρα ξαφνικά να βγαίνεις από αυτόν τον τροχό. Εκεί πέρα δεν τίθεται θέμα αλλαγής. Και τι συμβαίνει όταν βγαίνουμε από αυτόν τον τροχό? Αρχίζεις να δημιουργείς το τι θέλεις, πού θες να πας. Γιατί συνήθως η αλλαγή έχει να κάνει με κάτι που μας ενοχλεί από πριν. Ναι. Οπότε αντιδράμε σε σχέση με το παρελθόν. Και το αναφέρω αυτό γιατί είπες προηγουμένως, ανέφερες όταν με σύστησες, ότι ο Διονύσης θα δει κάποια πραγματάκια ως προς το πώς θα μπορέσουμε να απελευθερωθούμε από το παρελθόν, αν θυμάμαι καλά. Mm. Οπότε συνήθως φαντάζομαι ότι οι αλλαγές προσπαθούμε να αλλάξουμε είτε το περιβάλλον, είτε και εμάς τους ίδιους, είτε τους άλλους ανθρώπους, σε σχέση με κάτι που μας έχει ενοχλήσει, μας έχει δυσαρεστήσει από το παρελθόν. Ναι. Είτε μπορεί να είναι ένα τραύμα, όπως το λες, είτε οτιδήποτε άλλο. Αλλά όσο προσπαθείς να αλλάξεις, τόσο είσαι μέσα σε ένα τροχό και τρέχεις προσπαθώντας να αποφύγεις το παρελθόν σου. Γιατί το κοινό σημείο σε όλα αυτά, μάλλον ο άξονας στον οποίο παραμένεις και κινείσαι γύρω από αυτόν, είσαι εσύ, αυτό καταλαβαίνω. Ωραία το λες. Ε? Ωραία που λες, όντως. Και περί αυτού η αυτογνωσία, ας πούμε, που είναι και ένα μεγάλο κίνημα τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αρχίσει και το ψάχνει πλέον, να γνωρίσει τον εαυτό του.
Δεν χρειάζεται όμως. Δεν είναι απαραίτητο εργαλείο αυτό για να πούμε, να καταλάβουμε τι μας γίνεται, πού θέλουμε να πάμε και μετά εντάξει. Θα μας πούνε και οι ειδικοί πώς να πάμε εκεί. Αλλά ας ξεκινήσουμε να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και τι μας γίνεται. Εννοείται. Δηλαδή, είναι, αν δεν ξέρεις πού είσαι, αν δεν ξέρεις ποιος είσαι, πώς θα φτάσεις εκεί που θες να φτάσεις. Είναι προϋπόθεση. Δηλαδή, για να φτάσεις στο σημείο Β, χρειάζεται να ξέρεις πού είσαι. Διονύση, ξέρεις, σκέφτομαι ότι πολλές φορές, πάρα πολλοί άνθρωποι, και εγώ η ίδια, σε πολλές φάσεις της ζωής μου, καταναλώνω τόσο πολύ ενέργεια να σκέφτομαι το τι δεν μου αρέσει γύρω μου, πού δεν θέλω να είμαι, και δεν έχω καθόλου ενέργεια να σκεφτώ, ωραία βρες, Ανδριανή, και πού θες να είσαι τέλος πάντων, πού είναι αυτό που θες να πας. Ούτε χρόνο, ούτε ενέργεια, ούτε τίποτα, ούτε διάθεση καν δεν έχω. Πολύ ωραία το θέτεις. Και γιατί λέω πολύ ωραία το θέτεις, γιατί μου δίνεις την ευκαιρία με αυτό που λες να πω το εξής. Ότι η αυτογνωσία, έχουμε αρχίσει να νομίζουμε ότι η αυτογνωσία είναι να ασχολιόμαστε τον εαυτό μας. Ενώ αυτό είναι ένα κομμάτι της αυτογνωσίας, δεν είναι το μοναδικό. Γιατί αν αρχίσουμε να μιλάμε για αυτογνωσία και μιλάμε τώρα σαν ανθρώπινα όντα ποιοι είμαστε, πρωτίστως, πρωτού κάνει κιόλας πούμε ότι είμαστε άνθρωποι, είμαστε κοινωνικά όντα. Μάλιστα. Είμαστε θηλαστικά, κοινωνικά όντα και μετά άνθρωποι. Τι σημαίνει τώρα κοινωνικά όντα? Δεν νοείται η κατασκευή του εαυτού χωρίς να είναι συνάρτηση με άλλους ανθρώπους. Η αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας έχει διαμορφωθεί από την αλληλεπίδρασή μας με το περιβάλλον από πολύ μικρή ηλικία, από βρεφική ηλικία, μέχρι και τώρα διαμορφώνεται. Ναι. Βλέπεις, ας πούμε, ακόμα και τώρα, εγώ ας πούμε μπορεί να βρεθώ δίπλα σε έναν άνθρωπο και να νιώθω άνετα και δίπλα σε έναν άλλον άνθρωπο να νιώθω αμήχανα. Ναι. Για αυτό είναι πραγματικότητα. Ναι, όντως. Γιατί, επειδή είμαστε κοινωνικά όντα, θέλουμε δεν θέλουμε, επηρεαζόμαστε και επηρεάζουμε το περιβάλλον μας. Άρα και η αίσθηση του εαυτού μας. Και γιατί λέω ότι τελευταία, ας πούμε, έχω ακούσει ότι νοείται αυτογνωσία η ενασχόληση με τον εαυτό και σαν να λείπει, αν θέλεις, ένα προηγούμενο επίπεδο αυτογνωσίας που έχει να κάνει με το ποιοι είμαστε ως κοινωνικά όντα. Πώς αντιλαμβανόμαστε τη δική μας, εμάς, σε σχέση με τους άλλους. Ακριβώς. Και τι γίνεται. Για μένα δεν νοείται μια αυτογνωσία αν δεν έχεις επίγνωση και το αντίκτυπο που έχεις στο περιβάλλον σου. Αχ, τι έβαλες τώρα πάνω στο τραπέζι. Νομίζω ότι επιλέγουμε να μην βλέπουμε πώς η δική μου η συμπεριφορά, ο δικός μου ο τρόπος, η δική μου η παρουσία στο σύνολο τέλος πάντων, επηρεάζει. Και αν επηρεάζει καλά, έχει καλώς. Αλλά αν έχει ένα αντίκτυπο αρνητικό που φέρνει τον άλλο έξω από το κέντρο του και έξω από την πραγματικότητά του, μα δεν με αφορά, τι να κάνω, είναι πολύ ευαίσθητος ή δεν μπορεί να συνοηθεί μαζί μου ή δεν με καταλαβαίνει. Και εκεί περιορίζεται η ευθύνη μας. Όντως, πού να το πιάσεις, όντως, ανοίγει ένα μεγάλο θέμα προς συζήτηση και δεν ξέρω αν μέσα σε μια εκπομπή έχουμε τον χρόνο να καλύψουμε όλες τις πτυχές της αυτογνωσίας. Απλά σε αυτό το σημείο μπορώ να πω ότι αν δεν έχεις επίγνωση ότι είσαι ένα κοινωνικό, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, με το να ασχολείσαι με τον εαυτό σου δεν μπορείς να είσαι πλήρης, όσο και να ασχολείσαι με τον εαυτό σου, η πληρότητα και η ολοκλήρωση δεν μπορεί να έρθει για ένα κοινωνικό όν. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί θυμάμαι όταν σπούδασα πριν από 20 χρόνια στο πτυχίο της ψυχολογίας, είχα δει μια έρευνα τότε που έλεγε, ξέρω εγώ, ότι το 2020 το 20% του πληθυσμού θα έχει κατάθλιψη. Μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Το θεωρούσες ότι είναι στη σφαίρα της φαντασίας όλο αυτό? Ήμουν και πιτσιρικά, ας πούμε πόσο ήμουν, 20 τόσο ξέρω εγώ και ναι. Μου έκανε εντύπωση 20% να έχει κατάθλιψη. Και τελικά το πραγματικό ποσοστό πόσο είναι, Διονύση? Τον τελευταίο καιρό έχω ακούσει αντίστοιχες έρευνες ότι ισχύει τελικά μέσα στα τελευταία χρόνια και προσπαθώντας να το ερμηνεύσω, μία ερμηνεία που αρχίζει να με καλύπτει κάπως σε σχέση με αυτό που λέω τώρα είναι το εξής. Στο δυτικό τρόπο ζωής που υπαγόμαστε, που είναι ένας τρόπος ζωής ατομοκεντρικός. Ναι. Ψάχνουμε λοιπόν την ικανοποίηση, την ολοκλήρωση, την πληρότητα για το άτομό μας.
είναι σαν να είναι λίγο καταδικασμένο το παιχνίδι, να ψάχνεις για το άτομό σου ικανοποίηση ολοκλήρωση σκληρότητα, ενώ είμαστε κοινωνικά όντα. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, παραδείγματος χάρη, θυμάμαι έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, μια και λέω ας πούμε για κοινωνικά όντα, έτσι, ένα ντοκιμαντέρ όπου έλεγε, έλεγε κάτι βουβάλια, θυμάμαι ήταν και παλιά, και απέφυγαν κάτι λιοντάρια. Τα λιοντάρια όμως έπιασαν ένα βουβάλι και τα άλλα βουβάλια που είχαν σωθεί, μόλις έπεσε στην αντίληψή τους ότι ένα βουβάλι είναι πίσω και παλεύει με 2-3 λιοντάρια, γύρισαν, ενώ είχαν γλιτώσει τον κίνδυνο, γύρισαν να ρισκάρουν πάλι την ίδια τους ζωή για να σώσουν το άτομο της αγέλης τους, ναι. το βουβάλι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα των κοινωνικών όντων. Δεν μπορείς εσύ να είσαι ολοκληρωμένος αν δεν συνεισφέρεις και στους άλλους ανθρώπους του περιβάλλον σου, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου, ας το πούμε έτσι. Το βλέπουμε και στην πραγματικότητά μας, στην καθημερινότητά μας. Και ας μην το δούμε από την πλευρά του «έχω την δυνατότητα να βοηθήσω κάποιον άλλο», ας το δούμε από την πλευρά του «είμαι εγώ σε δύσκολη θέση». Και πώς θα καταφέρω να φύγω από αυτή τη δύσκολη θέση, μόνο με την συνύπαρξη και την βοήθεια ενός άλλου ανθρώπου. Αυτό που εγώ τουλάχιστον βαφτίζω αλληλεγγύη. Όντως. Σε όλα τα επίπεδα αλληλεγγύη, έτσι. Όντως. Το βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι όπως το λες. Όταν είμαστε σε δύσκολη θέση, ζοριζόμαστε, τι κάνουμε. Αν δεν έχουμε μπει στην ταχύτητα της κατάθλιψης όπου μπαίνουμε σε παρέτηση, ναι. Η πρώτη μας ταχύτητα είναι να μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους, να μας υποστηρίξουν κτλ. Mm-hmm. Είναι και το αντανακλαστικό μας αυτό. Ναι, ακριβώς. Και το λέω αυτό γιατί, αυτό που λένε, ισχύσαν την ενώση, ρε παιδί μου. Κάποιος που μπορεί να νιώθει πιο αδύνατος, έρχεται να ισορροπήσει, ας πούμε, ή μας συγκοινωνούν τα δοχεία. Απλά το τονίζω γιατί συνήθως επειδή άνθρωποι όταν τα τελευταία χρόνια όταν λέμε αυτογνωσία το συνδέουν ας πούμε με την ενασχόληση μόνο με το άτομό τους, αυτό για μένα δεν είναι ένας πλήρης ορισμός. Και χαίρομαι που ο προηγούμενος ομιλητής τον άκουσα και έλεγε ότι έχουν μαζέψει 11 σελίδες με δράσεις, ναι. Κοινωνικές δράσεις. Έτσι το κατάλαβα. Από μια έτσι σύντομη... είναι. Ακριβώς όπως το περιγράφεις. Φύγαν από το κομμάτι του δουλεύω για τον εαυτό μου μόνο ακριβώς. Και πάω να το μεταφέρω και έξω στην κοινότητα στην οποία ζω, εκεί γεννήθηκα, εκεί εξελίσσομαι σαν άνθρωπος, εκεί μέσα υπάρχω. Και θα συνεχίσω ακριβώς, να αυτό υπάρχω. Λέω. Αυτό θέλω να πω ότι από τη στιγμή που υπάρχει και αυτό το κομμάτι, είναι βασικό για μένα. Και γιατί είναι βασικό, γιατί το σκέφτομαι, στις παλιότερες εποχές, δηλαδή ποιος όλες, όταν εγώ γεννήθηκα 45 χρόνια πριν, ας πούμε, έτσι, στο χωριό μου. Δεν υπήρχαν ψυχολόγοι και τέτοια πράγματα και ούτε οι άνθρωποι είχαν ανάγκη να πάνε σε ψυχολόγους, coaches και τέτοια πράγματα, έτσι. Δεν υπήρχε τέτοια ανάγκη καν, γιατί υπήρχε κοινότητα. Και άρα γινόταν το μοίρασμα από φυσικού του. Στη βενγέρα, στο καφενείο, στην καθημερινότητα. Δεν έμπαινε σε πλαίσιο τώρα θα αφιερώσω μία ώρα στον ψυχολόγο. Δεν υπήρχε ατομοκεντρικός τρόπος ζωής, όπως είναι αυτή η τελευταία μόδα που έχουμε επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια. Διονύση, αυτό που μου περιγράφεις τώρα με πάει λίγο πίσω σε μια συνέντευξη που έκανα πριν από λίγο καιρό στο ΚΕΘΕΑ και μιλούσαμε για τις ομάδες που γίνονται, οι ομαδικές θεραπείες που γίνονται για την αντιμετώπιση του τζόγου εν προκειμένου, έτσι, όταν κάποιος έχει εθισμό με τον τζόγο και μου έλεγε η ψυχολόγος η Μαρία Ισμυρνάκη ότι η ομάδα αυτό που δίνει και λειτουργεί λυτρωτικά και θεραπευτικά είναι ότι σε επαναφέρει σε ένα σύνολο, διότι είναι τέτοιος ο τρόπος ζωής μας που έχουμε μπει στο κουτί. Ατομισμός, είμαι εδώ, είμαι μόνος μου το βιώνω, μόνος μου προσπαθώ να βγάλω άκρη, φεύγω από εκεί, πάω στην ομάδα, μοιράζομαι και μοιράζονται και άλλοι μαζί μου και νιώθω μία όμορφη δέσμευση στη σχέση με αυτούς. Νιώθω ότι μπαίνω σε μία οικογένεια. Όντως, είναι ένα πρώτο βήμα αυτό και μετά το επόμενο βήμα είναι, όπως μια και είπες, οικογένεια. Η οικογένεια υπάρχει για να συνδυναμώσει. Δεν μπορεί η οικογένεια να είναι αυτός ο σκοπός για ναι. πάντα. Είναι για ένα διάστημα, είναι ένα κουκούλι όπου ενδυναμώνονται, ξέρω π.χ. τα παιδιά της οικογένειας, προκειμένου μετά βγαίνουν έξω και όλο αυτό που πήραν από την οικογένεια, από τους γονείς, το δίνουν στην κοινωνία, στο ναι. περιβάλλον τους. Mm-hmm. Στο άλλο περιβάλλον, έτσι. Αντίστοιχα λοιπόν και αυτές οι ομάδες που περιέγραψες, το επόμενο βήμα είναι σαν αυτό που άκουσα από τον προηγούμενο ομιλητή, να βγουν με δράσεις να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Έτσι. Και να γίνουν αυτοί οι πυρήνες.
Δηλαδή, εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι ότι θα κάνω δουλειά π.χ. με τον Διονύση, ο οποίος έχει να μου προτείνει π.χ. τη βιογραφική προπόνηση μεταμόρφωσης. Θα δουλέψω με τον εαυτό μου και μετά εγώ σαν μονάδα, σαν ένας μικρός πυρήνας, θα βγω έξω πάλι στην κοινωνία, θα πάω στην οικογένειά μου, θα πάω στο χώρο εργασίας μου, στις φιλικές μου συναναστροφές, όπου κι αν είμαι, και θα μεταφέρω αυτή τη γνώση προς τα έξω, αυτή την αλλαγή, αυτή τη μεταμόρφωση, να τη χρησιμοποιήσω εδώ αυτή τη λέξη, μας ταιριάζει. Θα έχω έναν άλλο αέρα τέλος πάντων αν δουλέψω κάποια πράγματα μέσα μου, άλλη αλληλεπίδραση και με τους ανθρώπους. Και άλλη, αυτό που, ελευθερία και δύναμη. Ελευθερία και δύναμη. Ναι, γιατί ωραία. Το λέω αυτό. Παρά οι άνθρωποι, μάλλον θα σου πω μια αγαπημένη μου ιστορία. Ναι. Που ενσωματώνει κάποια από αυτά που λέω. Είναι αληθινή ιστορία. Μπορείς να τη βρεις και στο βιβλίο Man Searching for Meaning, του Viktor Frankl, ο οποίος ήταν ένας Εβραίος ψυχίατρος και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τον έπιασαν οι Ναζί ως Εβραίο, τον πήγαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και ως ψυχίατρος παρατηρούσε τις αντικειμενικά δύσκολες περιστάσεις, απάνθρωπες για την ακρίβεια, ναι. Έτσι, αλλά σαν χόμπι, σαν ψυχίατρος παρατηρούσε και έβλεπε. Έχουμε τις ίδιες περιστάσεις απάνθρωπες και έβλεπε διαφορετικές αντιδράσεις από τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι ταιριάζει αυτό το παράδειγμα. Πού κατέληξε? Κατέληξε στο ότι δεν κατέληξε ακόμα, παρατηρούσε. Ενώ οι συνθήκες ήταν απάνθρωπες, κάποιοι ήλπιζαν, κάποιοι είχαν παραιτηθεί, κάποιοι αυτοκτονούσαν, κάποιοι έκαναν πλάνα για το μέλλον. Και κατέγραφε τις σημειώσεις του. Κάνανε απόδραση μετά από 1-2 χρόνια, μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, και μετά από μια μισή μέρα περπάτημα στο χιόνι, οι ηλικιωμένοι της ομάδας κουράστηκαν και γύρισαν και είπανε: Παιδιά, εμείς δεν αντέχουμε άλλο. Και επειδή πρέπει να ξεκουραστούμε, συνεχίστε εσείς, μην περιμένετε εμάς να ξεκουραστούμε και ρισκάρετε. Να σας πιάσουν και εσάς. Ναι. Και γυρνάει λοιπόν ο Βίκτορ Φράγκλ και λέει: Οκ, τότε σε αυτή την περίπτωση σας αφήνουμε και τα παιδιά, γιατί και τα παιδιά θα μας καθυστερήσουν. Τι νομίζεις ότι έγινε? Ανέλαβαν την ευθύνη και προχώρησαν. Ακριβώς, οι ηλικιωμένοι, προκειμένου να σώσουν τα παιδιά, υπερέβηκαν την κούρασή τους και συνέχισαν όλοι μαζί. Στην καθημερινότητα. Στη δική μας τη ζωή, αυτό πώς μπορεί να μεταφραστεί, ακριβώς. Διονύση. Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας? Ότι οι άνθρωποι είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί όταν είναι να συνεισφέρουν σε άλλους παρά στο ίδιο το άτομό τους. Αυτό το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από ειδικούς, ότι αν νιώθεις ότι είσαι σε τέλμα, για παράδειγμα, δεν είσαι καλά, ξεκίνα λίγο με την προσφορά προς τρίτους και ίσως αρχίσεις να βρίσκεις ένα νόημα σε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να σηκωθείς και εσύ στα πόδια σου μέσα από αυτό. Σαν να είναι μία σχέση, να είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία που περνάς από το ένα στο άλλο και σε βοηθάει η μετάβαση και από το κοινωνικό σύνολο να πας στο άτομο και από το άτομο στο κοινωνικό σύνολο. Ναι, εγώ το τονίζω αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί βλέπω, μάλλον όχι βλέπω, ίσως λόγω ιδιότητας, ακούω συχνά το θέμα της αυτογνωσίας να περιορίζεται γύρω από το άτομό μας. Και λέω, δεν είναι μόνο αυτό, ναι, είναι απαραίτητο και αυτό, εννοείται, αλλά χρειάζεται να έρθετε και χέρι-χέρι και με την άλλη μας πτυχή, που είμαστε κοινωνικά όντα. Δεν γίνεται μόνο να ασχολούμαστε με το δικό μας μόνο σε αυτόν, χωρίς να συνεισφέρουμε και σε άλλους. Αν θέλουμε τουλάχιστον να έχουμε μία πληρότητα, χρειάζονται και τα δύο. Και απλά το φέρνω σαν παράδειγμα, γιατί έχω ακούσει στο δυτικό άτομο. Και, δηλαδή, πνίγομαι εγώ, κοιτάω μόνο τον εαυτό μου και ξεχνάω τι γίνεται τριγύρω. Ναι. Και τώρα, να κοιτάξουμε λίγο και τριγύρω. Διονύση, τώρα που είμαστε σε συνθήκες όπου δεν μας επιτρέπεται και η κοινωνικοποίηση και η κοινωνική συναναστροφή, δεν μας επιτρέπεται η φυσική παρουσία μας δίπλα σε πολύ κόσμο, είναι αυτό ανασταλτικός παράγοντας για να κάνουμε αυτή την αλλαγή που προτείνεις εσύ? Μα αυτό που αναφέρεις, η καραντίνα παραδείγματος χάρη, ναι, ναι, που έχουμε, είναι μία συνθήκη. Αυτό είναι το 10% της πραγματικότητας ενός ανθρώπου. Το 90% της πραγματικότητας ενός ανθρώπου είναι το πώς ανταποκρίνεται στην εκάστοτε συνθήκη. Όπως ο Βίκτορ Φράγκλ στο στρατόπεδο συγκέντρωσης έβλεπε στην ίδια απάνθρωπη συνθήκη διαφορετικές ανταποκρίσεις, αντίστοιχα και εμείς έχουμε μια δύσκολη περίσταση. Το θέμα είναι πώς θα ανταποκριθούμε. Και τώρα, πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την περίπτωση? Άραγε, για πες μας εσύ που είσαι ειδικός. Έχει να κάνει, όλοι μας έχουμε ελευθερία να διαλέξουμε το πώς θα την ερμηνεύσουμε. Δηλαδή, είναι τα γεγονότα, είναι το τι μας συμβαίνει και είναι το πώς ερμηνεύουμε.
Το πώς το ερμηνεύουμε είναι αυτό που θα επηρεάσει το πώς θα νιώσουμε και τη δράση μας, τη διάθεσή μας και τα αποτελέσματά μας εν τέλει. Η ελευθερία εμπεριέχει και την έννοια της ευθύνης στο δικό μου το μυαλό και το λέω και το επαναλαμβάνω μονίμως αυτό το πράγμα. Το να είσαι ελεύθερος, να αντιληφθείς τα πράγματα όπως ακριβώς εσύ νιώθεις, πρέπει να το αναλάβεις και μετά αυτό το πράγμα όμως. Όντως, μα είναι δικιά μας ευθύνη το πώς ερμηνεύουμε τα πράγματα. Ερώτηση. Αν ο τρόπος που ερμήνευα τα πράγματα μέχρι στιγμής, τα πρώτα 37 χρόνια της ζωής μου, έχω συνειδητοποιήσει ότι δεν με βοηθάει και πάρα πολύ να πάω παρακάτω και αποφασίζω σήμερα που μιλάμε ότι ξέρεις κάτι, Ανδριανή, θα αλλάξει τον τρόπο που ερμηνεύεις τα πράγματα. Μπορώ να το κάνω και πώς θα το κάνω. Κοίταξε, ένας τρόπος λόγω ιδιότητας μπορώ να σου το πω, είναι μέσα από εκπαιδεύσεις, μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα και άρα κατ' επέκταση τον τρόπο που μπορείς να αρχίσεις να δράσεις και άρα κατ' επέκταση το τι αποτελέσματα φέρνεις. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σας καλέσω σε μια εκπαίδευση από αυτές που κάνουμε να το δεις. Ένας άλλος τρόπος που μου άρεσε, που είδα πρόσφατα από έναν αγαπημένο ομιλητή, λέγεται Πάτερ Φιλόθεος Φάρος, αν τον έχεις ακουστά. Βεβαίως. Όπου έχει βγάλει ένα διαφημιστικό δίλεπτο για ένα πρόγραμμα του Πανεπιστήμιου Αιγαίου και λέει, τι αναπτύσσει τον άνθρωπο, λέει. Τρία πράγματα, λέει, αναπτύσσουν τον άνθρωπο. Η δυσκολία, η ανάγκη και η κρίση. Μόνο αυτά τα τρία, λέει, αναπτύσσουν τον άνθρωπο. Προσέξτε, λέει τώρα, τι κάνουν, λέει, οι σύγχρονοι γονείς. Προσπαθούν να αφαιρέσουν από το περιβάλλον των παιδιών τους τις δυσκολίες, τις ανάγκες και τις κρίσεις. Με αποτέλεσμα. Με αποτέλεσμα να έχουμε ανθρώπους, ο ίδιος χρησιμοποιεί τη λέξη, ευλογισμένους να ανταποκριθούν στις περιστάσεις της ζωής. Λογικό δεν είναι. Όταν εγώ μεγαλώνω σε μία γυάλα ή μεγαλώνω τα παιδιά μου χωρίς αυτά τα δεδομένα στην καθημερινότητά τους και ξαφνικά βγαίνουν στη ζωή και βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτά, που τελικά είναι αυτά που μας πάνε παρακάτω, δεν τους έχω δώσει κανένα εργαλείο, δεν ξέρουν αν ήταν πυρούνι πώς θα το πιάνανε, αν ήταν μπουκάλιπα που θα ανοίγαν το καπάκι. Ούτε καν ξέρουμε να τα αναγνωρίζουμε, έχω την αίσθηση. Ακριβώς. Και άρα λοιπόν, δηλαδή μπορείς να δεις αυτόματα, τώρα έχουμε μία κρίση. Ναι. Είναι μία περίσταση η οποία στις αρχές όντως θα γκρινιάξουμε. Θα γκρινιάξουμε, θα χτυπηθούμε, δεν ξέρω και εγώ πώς θα αντιδράσει ο καθένας. Αλλά σε κάποια φάση, αν δεν υποχωρήσει αυτή η κρίση, θα αναγκαστούμε να βρούμε νέους τρόπους. Όπως το λέει και ο Φιλόθεος Φάρος, που τον έχω πολύ σε εκτίμηση στον άνθρωπο. Και αυτοί είναι οι τρόποι πώς θα γίνει να είναι προς όφελός μας πια αυτή τη φορά και προς όφελός δικό μας, αλλά και των ανθρώπων γύρω μας. Αν έχουμε αποφασίσει να αλλάξουμε τρόπο. Ναι, αν λάβεις υπόψη ένα συντελεστή, ο οποίος είναι, συνεισφέρει αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή και στην κοινωνία και σε μένα. Τώρα το συνεισφέρει και σε μένα είναι σχετικό, είναι υποκειμενικό όντως. Τι θεωρείς συνεισφορά ο καθένας. Μάλλον, ξέρεις τι μου θέλω να σου πω. Μου θέλω να σου πω το εξής. Έχουμε διάφορες, όπως σου είπα πριν από λίγο, η φυσική μας ταχύτητα είναι στα διάφορα, στις αλλαγές των περιστάσεων, σε μια κρίση ας πούμε, σε μια δυσκολία, η φυσική μας ταχύτητα είναι να μας βγαίνουν πρώτα αρνητικές ερμηνείες και αρνητικές γνώμες. Ναι. Είναι το περιβόητο, τον γκρινιάζω. Okay. Λοιπόν, αν λάβεις υπόψη ότι ούτως ή άλλως, αν καλοσκεφτείς και εξετάσεις το πώς σκέφτεσαι, κάθε φορά που πας να κάνεις κάτι νέο, εμφανίζονται αρνητικές σκέψεις. Ναι, δηλαδή, φόβος. Παλιά, έλεγα παλιά, θα πάω να γνωρίσω μια γυναίκα στο φλερ. Με το που έλεγα θα πάω να της μιλήσω, σε ένα μπαρ ας πούμε, εκείνη τη στιγμή εμφανιζόντουσαν αυτόματα κάποιες σκέψεις. Τι θα πούνε οι άλλοι που θα σε δούνε. Μπορεί αυτή να πει ότι έχεις παχύνει. Μπορεί να περιμένει ραντεβού. Ας τον αυτόματο. Αρνητικές σκέψεις. Για να μην το κάνω. Προσέξτε, εν τω μεταξύ πλάκα ποια είναι, ότι αρνητικές σκέψεις έντονα εμφανίζονται όταν πας να κάνεις κάτι νέο. Μάλιστα. Όσο κάνεις το καταπέσω. Ακριβώς. Με το που πας να το κάνεις, εμφανίζονται. Αν λάβεις υπόψη λοιπόν ότι ούτως ή άλλως κάθε φορά που πας να δοκιμάσεις κάτι νέο, θα εμφανίζονται αρνητικές σκέψεις. Το τακτοποιείς κάπως μέσα σου. Λες, οκ, θα μου έρθουνε, καλώστες. Ωραία, καθίστε τώρα στην άκρη, κορίτσια, γιατί έχω να μπω στη δράση τώρα. Όντως, το πώς μπορείς να βγεις από αυτό, δεν το ξέρω.
ακριβώς ο καθένας τι κάνει. Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν αυτές τις σκέψεις ότι όντως θα πει ότι δεν είσαι αρκετά καλός, δεν ξέρω και εγώ τι, και δεν βρούνε. Όχι μόνο για μια γυναίκα, μιλάμε τώρα είτε αυτό μπορεί να είναι μια επιχειρηματική κίνηση. Οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Ναι. Ακριβώς. Έτσι. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν τις πιστεύουν και δεν βρούνε. Άρα λοιπόν, ποιες σκέψεις να πιστέψεις. Ποιο είναι το κριτήριο. Διονύση. Ποιες να ακολουθήσω. Αν βρούμε το νόημα της ζωής εμείς σήμερα εδώ, θα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και ευγνώμονες μπρος τον εαυτό μας. Θέλω, επειδή πρέπει να την κλείσουμε αυτή την κουβέντα, που νομίζω ότι όχι απλά στη μέση την έχουμε αφήσει, είμαστε απλά στην πρώτη σελίδα του βιβλίου, έτσι που το ξεκινήσαμε και το πήγαμε. Θέλω να μου πεις αν τελικά υπάρχει τρόπος. Μας παρακολουθεί, ας πούμε, τώρα ένας άνθρωπος, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι ρε παιδί μου, ζω παγιδευμένος μέσα σε καταστάσεις που δεν με αφήνουν να είμαι εγώ. Δεν νιώθω καλά. Νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι μου λείπει, κάτι δεν συντονίζεται με το μέσα μου. Όσο και αν φοβάται, όμως, έχει αποφασίσει ότι θέλει να το αλλάξει αυτό. Μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή. Και είναι μια αλλαγή που γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με πολύ θάρρος και αποφασιστικότητα ότι θα ακουστούν και πολλές αρνητικές σκέψεις και θα βγουν πολύ φόβοι και θα έχουμε ψωγυρίσματα. Δεν έχω μια απάντηση. Έβαλα και πολλά ερωτήματα. Ναι, κάποιος μπορεί να κοχλάζει καιρό μέσα του κάτι και να χρειάζεται να γίνει ένα κλικ. Να ξεχυλίσει το ποτήρι, ας πούμε. Δεν υπάρχει μια απάντηση αν θέλει πολύ καιρό. Έχω δει άλλους ανθρώπους να είναι κινητοποιημένοι και άλλους ανθρώπους να είναι αργά τα ζάμου. Πώς θα το πω. Ναι. Δεν έχω μια απάντηση ως προς τον καιρό του πόσο καθένας, ας πούμε, θα εξελίξει. Ναι, η χρονική στιγμή εννοείται ότι ανήκει στον καθένα ατομικά. Είναι πολύ προσωπικό του προνόμιο πότε θα αποφασίσει να το κάνει. Αποφασίζοντας όμως να το κάνεις, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για μεγάλες αναταραχές. Δεν ξέρω, ανάλογα την προσέγγιση. Υπάρχει. Και σε αυτό δεν υπάρχει μια απάντηση. Αίσθημα φόβου, εξοικειωνόμαστε με αυτό, για να πάμε παρακάτω. Τι εννοείς εξοικειωνόμαστε με αυτό, δηλαδή συνήθως, υπάρχει περίπτωση που να λες, μην έχουμε φόβο, ούτως ή άλλως. Υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε φόβο. Είναι ένα εργαλείο ή είναι ένα δείγμα, μία ένδειξη ο φόβος ότι εκεί που νιώθεις ότι φοβάσαι, ίσως εκεί πρέπει να το δουλέψεις λίγο παραπάνω. Σου λέω είναι υποκειμενικό. Πού να το πρωτοπιάσει. Ναι. Δηλαδή, ναι. Τι θέλω να πω. Εγώ μπορώ να σου πω ότι, σαν αγωγή για τον εαυτό μου, ακολουθώ. Αν το φοβάμαι, να πάω να το κάνω. Αλλά αυτό δεν μπορεί να ισχύει για όλους. Όχι. Για όλους. Δηλαδή, συνήθως, όταν θες να δοκιμάσει κάτι νέο, έρχεται ένα συνέστημα φόβου. Είτε αυτό, όπως σου είπα, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Mm. Είτε να πας να μιλήσεις σε μια γυναίκα να φλερτάρεις, είτε να κάνεις μια επαγγελματική κίνηση, είτε να μιλήσεις στον προϊστάμενό σου ή στον διευθυντή σου. Θα έρθει ο φόβος αν θες να κάνεις κάτι νέο. Αν περιμένεις να φύγει ο φόβος, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εγώ με αφορά. Δεν πιστεύω ότι θα φύγει ποτέ. Αν είσαι σε ταχύτητα, σε τροχιά ανάπτυξης, ανεβάζει δηλαδή τον πύχη στη ζωή, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζεις, ο φόβος θα έρχεται διαρκώς. Για την ακρίβεια, τρόπο που το σκέφτομαι, το να έχεις αυτούς τους φόβους σημαίνει ότι είσαι σε τροχιά ανάπτυξης. Ναι, μπορείς να μην έχεις φόβο. Πολύ. Ναι, μπορείς να μην έχεις φόβο με το να κάθεσαι στη ζώνη άνεσή σου. Αλλά αυτό δεν έχει ανάπτυξη. Διονύστε, μπορείς επιλέξω να κάθεσαι στη ζώνη. Στη ζώνη άνεσης μπορείς να κάθεσαι να ξεκουράζεσαι. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός η άνεση. Θα επιλέξω με αυτά τα λόγια σου να κλείσουμε αυτή την κουβέντα για σήμερα, ότι αν νιώθουμε τελικά τον φόβο μέσα μας, να τον νιώθουμε και σαν παράσημο, γιατί πάει να πει ότι κάτι κινείται και ότι το πάμε λίγο σε άλλο σημείο, τουλάχιστον του καναπέ προς το παρόν, και ας είναι η διπλανή θέση και μετά μπορεί να είναι στο δίπλα δωμάτιο και μετά μπορεί να είναι έξω από το σπίτι και μετά μπορεί να είναι... Ας το μεταφράσει ο καθένας όπως θέλει όλο αυτό το πράγμα. Όντως, είναι και αυτή η οπτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ουσιαστικά μιλήσαμε για τη μεταμόρφωση και πώς μπορούμε να την επιτύχουμε αυτή τη μεταμόρφωση, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο παράγοντας που έβαλες στην κουβέντα μας, ότι, okay, να μιλάμε για την αυτογνωσία, αλλά να μιλάμε για την αυτογνωσία σε σχέση και με τους ανθρώπους γύρω μας και όχι μόνο με το εγώ μας ή με τον εαυτό μας. Όντως. Σε ευχαριστώ. Ναι. Σε ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά. Okay, καλό βράδυ, λοιπόν, εκεί στην πρωτεύουσα. Εύχομαι.